κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και πιστωτών μετά την πενταμερή μίνι σύνοδο του Βερολίνου. Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές. 70 από τα 200 περιπολικά οχήματα που διαθέτει στο δυναμικό της η τοπική ελληνική αστυνομία στην Αχαΐα παραμένουν ακινητοποιημένα, κραυγή αγωνίας από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων γενικής παιδείας και κατεύθυνσης. Τι λένε οι ειδικοί. Ελεύθερη πρόσβαση και χρήση του Παμπελοποννησιακού Σταδίου σε όλους τους πολίτες ανακοίνωσε το πρωί η Αντιδημαρχία Παιδείας. Στο Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη η πρώτη κάρτα ελευθέρας εισόδου. Στις κάλπες αύριο και μεθαύριο επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Κρίσιμη αναμέτρηση για τον κλάδο τι μπορεί να αλλάξει στις συνθήκες εργασίας. Ζάκυνθος και Κεφαλονιά περιλαμβάνονται σε κατάλογο κορυφαίων τοποθεσιών στην Ελλάδα. Ναυάγιο και Μελισσάνη σαρώνουν στις προτιμήσεις των επαγγελματιών του τουρισμού. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 2 Ιουνίου, καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον. Με την πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε απόψε το δελτίο μας. Η δισογραφία ανανεώνεται διαρκώς με τις πληροφορίες να διαφοροποιούνται από ώρα σε ώρα. Το σίγουρο είναι πως κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και πιστωτών μετά και την πενταμερή μίνι σύνοδο του Βερολίνου. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάδα κατέθεσε πλήρες και συγκεκριμένο σχέδιο. Καμία αντίδραση δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμή στην πρόταση της κυβέρνησης από την πλευρά των θεσμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κείμενο γίνονται αναφορές στο θέμα του χρέους, της ρευστότητας του πρωτογενούς πλεονάσματος, των μεταρρυθμίσεων, του αναπτυξιακού πακέτου και του ΦΠΑ. Στο θέμα του χρέους, η ελληνική πλευρά αποζητά μια ισχυρή πολιτική δέσμευση και συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Σε ό,τι αφορά στο πρωτογενές πλεόνασμα, η ελληνική πρόταση το προσδιορίζει για κάτω του 1% για το 2015 και πάνω από 1% για το 2016. Κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν ότι στην πρόταση της ελληνικής πλευράς περιλαμβάνονται τρεις συντελεστές ΦΠΑ και κάποιες πηγές κάνουν λόγο για 6, 11 και 23%. Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, η ελληνική πλευρά επαναλαμβάνει ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί πως δεν θα υπάρξουν μειώσεις. Επιπλέον, κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση εξακολουθεί να αποτελεί το ζήτημα του ασφαλιστικού. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως η κυβέρνηση έχει κάνει παραχωρήσεις καθώς ένα συμβιβασμός της απαιτεί και πρόσθεσε πως έχουν καταθέσει ρεαλιστικό σχέδιο για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε αισιόδοξος ότι οι ηγέτες θα σεβαστούν τις ελληνικές προτάσεις. Σε περίπτωση αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις, στελέχη της κυβέρνησης κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο ακόμα και διεξαγωγής πρόωρων εκλογών. Ο Υπουργός Εργασίας Πάνος Κουρλέτης τάχθηκε υπέρ στην περίπτωση που η συμφωνία με τους πιστωτές δεν αποτελεί έντιμο και προωθητικό συμβιβασμό. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης πρέπει να είναι η καταβολή μισθών και συντάξεων έναντι της δόσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ξεκάθαρο οδικό χάρτη που θα διασφαλίζει την βιωσιμότητα του χρέους, είπε επίσης ο Γιάννης Δραγασάκης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης, μιλώντας στον Αθήνα 984, σε ό,τι αφορά την πληρωμή της δόσης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σημείωσε πως δεν έχουν προκαταλάβει κάποια απόφαση για αυτό το θέμα και συμπλήρωσε πως θέλουν να είναι εντάξει στις δόσεις, έτσι ώστε να παρατείνεται και η συζήτηση. Τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, κάνουν λόγο ότι το σχέδιο των Ολάντ, Λαγκάρντ, Ντράγκη, Γιούνκερ και Μέρκελ είναι έτοιμο. Θα σταλεί είτε απόψε είτε αύριο στην ελληνική κυβέρνηση για υπογραφή, ενώ αύριο θα έχουμε και Euro Working Group. Βέβαια, αυτά είπαμε είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες ξένων δημοσιογραφικών πρακτορείων, αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Θα αλλάξουμε θέμα. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας για τα πεπαλαιωμένα περιπολικά που διαθέτει ο νομός. Όπως καταγγέλλεται, το 1 τρίτο του στόλου παραμένουν ακινητοποιημένα λόγω έλλειψης δαπανών για επισκευή τους ή ακόμη και συντήρησή τους, ενώ από καθαρή τύχη δεν έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής κάποιο ατύχημα. 70 από τα 200 οχήματα που διαθέτει στο δυναμικό της η τοπική ελληνική αστυνομία στην Αχαΐα παραμένουν ακινητοποιημένα. Ενώ δεκάδες είναι αυτά που κυκλοφορούν στους δρόμους, τα οποία όμως σε κάποιες περιπτώσεις είναι χειρότερα από αυτά που οι αστυνομικοί σταματούν για να ελέγξουν την καταλληλότητά τους. Όσο για σέρβις, κάποια έχουν να περάσουν χρόνια, όπως καταγγείλει ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Σταύρος Τσεκούρας. Η έλλειψη των δαπανών που αυτή τη στιγμή έχει πάρει διαστάσεις μεγάλες όσον αφορά και τη συντήρηση των οχημάτων
κρατάει, και το αποτέλεσμα αυτής είναι να έχουμε όλο αυτό τον ακινητοποιημένο στόλο. Ευχής έργων θα ήταν να έχουμε νέα οχήματα, νέας τεχνολογίας, να μπορέσουμε και εμείς να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας και να προσφέρουμε και εμείς τις υπηρεσίες μας στους αρχαιούς πολίτες. Λόγω έλλειψης δαπανών, περιπολικά της Αχαΐας δεν μπορούν να επισκευαστούν ή ακόμα και να συντηρηθούν, ενώ τελευταία ανανέωση που έγινε του στόλου με περιπολικά ήταν την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων που διοργάνωσε η Αθήνα, δηλαδή από το 2004. Η μόνη υπηρεσία που τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί με οχήματα μέσω ΕΣΠΑ είναι η τροχέα, αλλά και η τροχέα αυτοκινητοδρόμων από την Ολυμπία Οδό. Καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα αυτοκίνητα, τα οποία έχουν κάνει δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή η αστυνομία να μπορέσει να ανταποκριθεί, η τοπική να ανταποκριθεί στα πλήρη καθήκοντά της. Τα προβλήματα είναι συνεχόμενα. Σε καθημερινή βάση βλέπουμε να κινητοποιείται και ένα όχημα. Αυτό που σημειώνει ο κύριος Σεκούρας είναι ότι θα πρέπει άμεσα να δοθούν κονδύλια από το Υπουργείο για τη Συντήρηση των Περιπολικών πριν να γίνει κάποιο ατύχημα και προκληθεί τραυματισμός είτε αστυνομικών είτε και πολιτών. Να μείνουμε στο σημαντικό αυτό θέμα. Συνδεόμαστε τώρα με το μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Βασίλη Κωνσταντόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα, αλλά και τι ενέργειες κάνει η Ομοσπονδία ώστε να επιληθούν κάποια από τα σοβαρά προβλήματα. Κύριε Κωνσταντόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Λοιπόν, έχουμε αυτή την καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, της Ομοσπονδίας μάλλον Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, της Ένωσης, η οποία αναφέρεται σε πεπαλαιωμένα περιπολικά. Ακούσαμε τι είπε και ο κύριος Πρόεδρος πριν από λίγο στο ρεπορτάζ της συναδέλφου από την Πάτρα. Τώρα, σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόμαστε, δηλαδή είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα ώστε να απειλούνται ακόμα και ατυχήματα, να έχουμε ατυχήματα με τα περιπολικά, και είναι το 1/3 παροπλισμένο, είναι τόσο σημαντικό, τόσο σοβαρά τα πράγματα? Ναι, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά η κατάσταση έχει φτάσει σε πολύ δύσκολο σημείο. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και πολύ καιρό, ότι ο στόλος των αυτοκινήτων είναι πεπαλαιωμένος και θα πρέπει να γίνει μία αντικατάσταση. Να πούμε ότι η τελευταία μεγαλύτερη παραγγελία με αυτοκίνητα, η οποία παραδόθηκε στην ελληνική αστυνομία, ήταν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έκτοτε έχει βέβαια υπάρξει μία ενίσχυση, η οποία όμως είναι πολύ μικρή σχετικά. Πρακτικά όμως βλέπουμε ότι δεν προσφέρεται η υλικοτεχνική υποδομή, αυτή η οποία θα μπορούσε να κάνει τον Έλληνα αστυνομικό ικανό να μπορεί να ανταπεξέλθει ανά πάσα στιγμή στην ανάγκη που έχει ο Έλληνας πολίτης. Την ίδια στιγμή όμως επιβάλλει ο Έλληνας αστυνομικός στον οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη που δεν έχει ένα αυτοκίνητο που έχει περάσει από κταίο, που δεν πληρεί τις προδιαγραφές για να μπορέσει να κυκλοφορεί, ένα τσουχτερό πρόστιμο. Και εδώ είναι η αδικία και εδώ είναι η παρέμβαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, που ζητούμε και εμείς με την σειρά μας να έρθουν τα δικά μας επαιρεσιακά αυτοκίνητα και να περάσουν όλα από τεχνικό έλεγχο, πως περνάνε τα αυτοκίνητα όλων των Ελλήνων πολιτών. Αυτή ήταν και η επόμενη με ερώτηση. Πώς ο αστυνομικός θα έρθει με το αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει ελεγχθεί να ελέγξει ένα πολίτη ο οποίος είτε δεν έχει τα χρήματα να το περάσει κταίο άμεσα, είτε δεν πρόλαβε, έχασε την ημερομηνία? Και εδώ, κύριε Κωνσταντόπουλε, θέλω να ρωτήσω, με τόση επικινδυνότητα, διότι τα αστυνομικά αυτοκίνητα δεν είναι μόνο, δεν είναι, κάνουν βόλτες και περιπολίες ήρεμες, θα χρειαστεί να κάνουν καταδίωξη, θα χρειαστεί να ανοίξουν ταχύτητα και να κυνηγήσουν κάποιο, δηλαδή δεν είναι σε εύκολες συνθήκες. Μιλάμε για το φιλότιμο και την ικανότητα των οδηγών τους πλέον, έτσι? Ακριβώς είναι έτσι όπως το είπατε. Ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος οδηγεί το αυτοκίνητό του και γνωρίζει ότι μπορεί να είναι παλιό, σίγουρα έχει το περιθώριο να μπορέσει να κινηθεί πιο προσεκτικά με χαμηλότερες ταχύτητες. Δεν μπορεί όμως το ίδιο να κάνει και ο Έλληνας αστυνομικός, ο οποίος θα αναγκαστεί να κάνει καταδίωξη, να κάνει κάποια συνοδεία, να οδηγήσει το αυτοκίνητο στα όρια του, γιατί έτσι πρέπει, γιατί έτσι επιτάσσουν οι συνθήκες της εργασίας μας. Είναι λυπηρό, αυτοκίνητα τα οποία είναι άμεσης ανάγκης, τα αυτοκίνητα όπως είναι τα περιπολικά, τα πυροσβεστικά, τα στενοφόρα, είναι αδιανόητο να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Θα μου πείτε ότι είναι συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Βεβαίως και είναι συνέπεια, αλλά απ' την άλλη νομίζω ότι τουλάχιστον για το αγαθό της ασφάλειας του πολίτη δεν χωρούν εκτόσεις.
που έχετε απολύτω το δίκιο. Αστυνομικά, περιπολικά της πυροσβεστικής, τα πυροσβεστικά οχήματα, τα ασθενοφόρα πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Τώρα η Ομοσπονδία τι μπορεί να κάνει γι' αυτό, έχετε κάποιες υποσχέσεις, διότι αν έρχεται κανένας υπουργός στα μέρη της περιφέρειας, στις επαρχίες και στην περιφέρεια, διορθώνονται τα πράγματα μόνο όταν έρχεται κανένας υπουργός. Έχετε κάποιες υποσχέσεις, τι σας λένε? Κοιτάξτε, διορθώνουν τα πράγματα, δεν διορθώνονται, δεν μπορούν να... Τα καλύπτουν λίγο έτσι απ' έξω, απ' έξω. Το καλύπτουν, ναι, θα το δεχτώ. Το να διορθώσουν δεν μπορούν, με την έννοια ότι όσα είναι παροπλισμένα, είναι παροπλισμένα. Και αυτά τα οποία λειτουργούν και έχουν 500.000 χιλιόμετρα, 700.000 χιλιόμετρα, έχουμε ακούσει για περιπολικό μέχρι και 1.000.000 χιλιόμετρα να έχει κάνει επάνω. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν περάσει το προσδόκιμο ζωής που μπορούν να έχουν ως μηχανήματα. Όμως σε κάθε περίπτωση εμείς, επειδή έχουμε πολλές καταγγελίες από συναδέλφους μας σε όλη την Ελλάδα, αναδείξαμε το ζήτημα και προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ξέρετε όμως ότι τα πάντα ξεκινούν και τελειώνουν στην οικονομική κρίση που μας μαστίζει και είναι δύσκολες οι όποιες καταστάσεις. Η πυροσβεστική πάντως, οι συνάδελφοί σας ζήτησαν χορηγίες και πήραν από κάποιους, έτσι. Υπάρχουν μήπως είναι μια καλή λύση? Ότι γίνεται μια διαδικασία προκειμένου να μπορέσουν να ανανεωθεί έστω για λίγο, μονομερός θα έλεγα, ο στόλος των αυτοκινήτων της ελληνικής αστυνομίας. Ωστόσο όμως είναι χρονοβόρες διαδικασίες και πρέπει να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν. Όσον αφορά το θέμα της χορηγίας που είπατε, εγώ θα ήθελα να είμαι λίγο επιφυλακτικός. Και αυτό το, γιατί το λέω, ότι έχουμε δει να ξεσπούν διάφορα σκάνδαλα στη χώρα μας και πίσω να ακούγονται διάφορα ονόματα και επιχειρήσεων και επιχειρηματιών. Φανταστείτε λοιπόν αυτός ο επιχειρηματίας ή οποιαδήποτε επιχείρηση να είχε κάνει μια χορηγία στην ελληνική αστυνομία. Δεν νομίζω ότι πρέπει η ελληνική αστυνομία να συντηρείται με τις χορηγίες που κάποιες φορές μπορεί να είναι και ύποπτες. Είναι καθαρά ένα θέμα που πρέπει να το κοιτάξει η πολιτεία και μόνον αυτή. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο Δελτίο. Ελπίζουμε να βρεθεί κάποια λύση, τουλάχιστον να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Γεια. Να αλλάξουμε θέμα. 20.000 ευρώ απέσπασαν με την απειλή όπλου από ταχυδρομική διανομέα στο νιοχώρι της Κυλλήνης δύο άτομα με κράνη, τα οποία επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού. Θύμα ληστών έπεσε μία ταχυδρόμο στο νιοχώρι της Κυλλήνης το πρωί της Τρίτης. Η άτυχη υπάλληλος ξεκίνησε για να μοιράσει τις συντάξεις στους συνταξιούχους της περιοχής, μεταφέροντας στην τσάντα της το ποσό των 20.000 ευρώ, όμως βρέθηκε αντιμέτωπη με τους ληστές. Η 45χρονη ταχυδρόμος, λίγο πριν τις 9 το πρωί, επέστρεφε από το υποκατάστημα των Λεχενών, όπου είχε παραλάβει τα χρήματα, στο χωριό Νεοχώρι Κυλλήνης για να ξεκινήσει τη διανομή των συντάξεων. Στάθμευσε το αυτοκίνητό της παραπλεύρου του ταχυδρομικού πρακτορείου και κατέβηκε για να κινηθεί προς αυτό. Τότε οι δράστες, δύο άτομα με κράνη που επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού, την πλησίασαν. Ο ένας της προέταξε πιστόλι και τη ζήτησε να παραδώσει την τσάντα με τα χρήματα που μετέφερε. Το περιστατικό συνέβη δίπλα στον κεντρικό δρόμο του χωριού και πίσω από την εκκλησία. Οι δράστες, αφού άρπαξαν την τσάντα με τα χρήματα, τράπηκαν σε φυγή από τον κεντρικό δρόμο. Για να γίνει αυτή η δουλειά το ξέρανε, αφού και το πρωί τηλεόραση το είπε και για το ΓΑ και για το ΑΛΤΟ και άλλα συντάξει που δίνει σήμερα. Και άλλο ένα ταμείο. Ναι, άλλο ένα ταμείο, ναι, το ΑΕ νομίζω. Οπότε δεν είχαν στημένη φαίνεται. Όλος ο κόσμος εδώ, τέτοιο πράγμα δεν έχει συμβεί εδώ. Τι να πούμε, ό,τι για να πούμε, αλλά από εκεί ένα σπίτι έχει κάμερα λέει. Δεν ξέρω πώς έχουν πάρει τη μηχανή που πέρασε τα μάξι. Έχουμε καταντήσει χειρότερη από το Σικάγο. Σε ευθυνιάστηκα διότι η κοπέλα τι έφταιγε να της πάρουν τα λεφτά. Αυτό είναι το βασικό. Που την παρακολουθήσαν και της πήραν τα λεφτά. Τίποτα άλλο. Έπρεπε να είναι πιο προσεκτική λίγο, εντάξει. Κορίτσι δικό μας είναι, δεν είναι ξένη. Χωριανή είναι, καλά κάνει τη δουλειά της. Αλλά το λάθος ήταν που μπήκε στο στενό να φύγει το αυτοκίνητο με τα λεφτά. Λίγα λεπτά αργότερα ενημερώθηκε η αστυνομία από το σύζυγο της ταχυδρόμου και άμεσα ξεκίνησαν έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό των δραστών και των συνεργών τους. Την υπόθεση είχε αναλάβει στην προανάκριση η υποδιεύθυνση ασφάλειας πύργου. Κάθε χρόνο δεκάδες είναι τα τροχαία ατυχήματα που σημειώνονται στα νησιά με τα τετράτροχα οχήματα, πιο γνωστά και ως γουρούνες, τα οποία νοικιάζουν οι τουρίστες χωρίς να γνωρίζουν το χειρισμό τους. Στη Ζάκυνθο, ο αστυνομικός διευθυντής δείχνει αποφασισμένος να εφαρμόσει τον νόμο και να περιορίσει το φαινόμενο.
Σε εμάς τι γατίνουν να μετατραπούν τα τροχαία δυστυχήματα που προκαλούν και καταγράφονται κάθε χρόνο από τα γνωστά τετράτροχα ως γουρούνες σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς, κάνοντας τις διοικητικές αρχές να λαμβάνουν τα μέτρα τους. Διατεθειμένος να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εφαρμοστεί ο νόμος που θα φέρει την εύρυθμη λειτουργία στην περιοχή του Λαγανά της Ζακύνθου, εμφανίστηκε ο αστυνομικός διευθυντής στη συνάντηση που είχε με επαγγελματίες που διατηρούν επιχειρήσεις για την ενοικίαση οχημάτων. Στόχος να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία και να μην προκύψουν προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια των επισκεπτών. Τους επιστήσαμε την προσοχή τους να είναι νόμιμοι, σύνομοι, όσον αφορά τη διαδικασία της ενοικίασης, να τα νοικιάζουν σε ανθρώπους που έχουν την ικανότητα να τα οδηγούν και την προβλεπόμενη άδεια βέβαια, να μην είναι μεθυσμένοι και πολλά άλλα τους είπαμε. Και τους ευστήσαμε την προσοχή τους ότι θα είμαστε παρόντες και η έλεγχή μας θα είναι καθημερινή και αυστηρή. Από την ημέρα που συναντηθήκαμε μέχρι σήμερα έχουν ήδη βεβαιωθεί 3 παραβάσεις σε ανάλογα καταστήματα που παρά τις συστάσεις που τους κάναμε αυτοί συνέχισαν και ενοικίαζαν τα δίτροχά τους, τετράτροχά τους σε ανθρώπους που δεν είχαν την προβλεπόμενη άδεια ικανότητας οδήγησης. Και ακολουθήθηκε η αυτόφορη διαδικασία όπως προβλέπει ο νόμος. Και στη συνέχεια θα είμαστε ακόμη αυστηρότεροι, ιδίως για τα τετράτροχα, όχι μόνο στην περιοχή του Λαγανά, σε όλη την περιοχή της Ζακύνθου, στη Τσιλιβή και όπου αλλού υπάρχουν τέτοια καταστήματα. Θα δώσουμε λίγο ιδιαίτερη βαρύτητα στο Λαγανά, γιατί εκεί κινούνται οι περισσότεροι. Και πιστεύω να πάμε καλά όλο το καλοκαίρι και να μην θρηνήσουμε θύματα από αυτά τα μηχανάκια. Αν προσεγγίσουμε αποστασιοποιημένα το θέμα, θα διαπιστώσουμε ότι δεν αποτελεί κάποια τοπική ασθένεια, αλλά φαινόμενο που εμφανίζει έξαρση σε όλες τις τουριστικές περιοχές του πλανήτη. Η διαφορά έγκυται ίσως στα κριτήρια και την ευκολία ενοικίασης που ισχύει στη χώρα μας. Και σαφώς η επισήμανση δεν αφορά τους επιχειρηματίες του είδους που πασχίζουν σε εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές εποχές να ανταπεξέλθουν στα επιχειρηματικά και οικογενειακά τους έξοδα. Αφορά τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς που νομοθετικά αφήνουν περιθώρια εκμίσθωσης χωρίς έρευνα αν τηρούνται οι κατάγγελες προϋποθέσεις. Ελεύθερη πρόσβαση και χρήση του Παμπελοποννησιακού Σταδίου σε όλους τους πολίτες, ανακοίνωσε το πρωί η Αντιδημαρχία Παιδείας και Αθλητισμού, υλοποιώντας έτσι την προεκλογική εξαγγελία της Δημοτικής Αρχής ότι το γήπεδο θα παραδοθεί στο λαό και στα ερασιτεχνικά σωματεία της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Το γήπεδο θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Η πρώτη κάρτα εισόδου για ελεύθερη πρόσβαση στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας δόθηκε στον πρώτο δημότη της πόλης, τον Κώστα Πελετίδη. Αυτή είναι η πρώτη κάρτα που παραχωρείται με τη Δημοτική Αρχή να κάνει πράξη την προεκλογική της εξαγγελία, η οποία ήταν παραδοθεί προς χρήση το γήπεδο στους δημότες της πόλης και στη συνέχεια στα ερασιτεχνικά σωματεία. Θα θέλαμε να σας την παραδώσουμε. Γιατρός είσαστε, εξετάσεις έχετε κάνει. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Επιτέλους, αυτό το οποίο εμείς λέμε μαζικός αθλητισμός, μαζική συμμετοχή στην αθλητική δραστηριότητα, να γίνει πραγματικότητα. Να παραδοθεί ολόκληρο το Παμπελοποννησιακό Στάδιο στο λαό, στην νεολαία, για να χρησιμοποιηθεί για το μαζικό λαϊκό αθλητισμό, τον αραστεχνικό σωματιακό αθλητισμό και το σχολικό αθλητισμό. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα και εφόσον συμπληρώσουν μία αίτηση θα αποκτήσουν μία κάρτα εισόδου για ελεύθερη πρόσβαση στο στάδιο, η οποία θα έχει ισχύ για ένα χρόνο. Μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι έχει ενημερωθεί εγγράφος για τους όρους χρήσης των εγκαταστάσεων και τους αποδέχεται και επίσης θα υποβάλει κάποια δικαιολογητικά μεταξύ των οποίων θα είναι φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς του, θα είναι ιατρική βεβαίωση με αναλυτικό και πλήρες δελτίο συμπληρωμένο. Η υπόφαση αυτή της Δημοτικής Αρχής βάζει και τυπικά τέλος όποιες βλέψεις είχε η ΠΑΕ Παναχαϊκή για να κάνει χρήση του συγκεκριμένου σταδίου για τα εντός έδρας παιχνίδια της. Το θέμα της ΠΑΕ Παναχαϊκής έχει λυθεί οριστικά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι γνωστό στο λαό της πόλης μας η πολιτική φιλοσοφία και οι προτεραιότητες της νέας Δημοτικής Αρχής. Δεν μπαίνουμε πάλι
σε τέτοιου είδους συζήτηση. Το Παγκοσμιοπονησιακό Στάδιο θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό την Τετάρτη στις 10 Ιουνίου. Να αναφέρουμε ότι η Δημοτική Αρχή έχει ζητήσει από τον Υπουργό Αθλητισμού Σταύρο Κοντονή οικονομική στήριξη και το ποσό 300.000 ευρώ ως εκτατική οικονομική επιχορήγηση για τη δημιουργία του Κέντρου Επιστημονικής Στήριξης του Ασθενικού Αθλητισμού, στο οποίο θα δημιουργηθούν σύγχρονο ιατρείο, φυσικοθεραπευτήριο, εργομετρική μονάδα, γυμναστήριο και άλλα. Αλλάζουμε θέμα. Έπεσε σήμερα η αυλαία των πανελληνίων εξετάσεων για την πλειοψηφία των μαθητών της Τρίτης Λυκείου. Να δούμε τώρα τι λένε οι ειδικοί για τα θέματα των σημερινών εξετάσεων. Οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου σήμερα όλων των κατευθύνσεων εξετάστηκαν στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, μάθημα επιλογής. Τα θέματα χαρακτηρίζονται γενικά βατά, ενδεχομένως κάποια από τα ερωτήματά τους να είναι αρκετά εύκολα, ενώ κάποια άλλα να απαιτούν λίγο περισσότερη προσοχή. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα περιέχει ερωτήσεις σωστού λάθους και πολλαπλής επιλογής, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της ύλης και ήταν σχετικά εύκολες. Η δεύτερη ομάδα προέρχεται από το σχολικό βιβλίο, αφορά το δεύτερο κεφάλαιο, είναι η ζήτηση των αγαθών. Πρόκειται για διαγραμματικές απεικονίσεις, θέματα αναμενόμενα τα οποία έχουν δουλευτεί όλη τη χρονιά. Τα δύο θέματα των ασκήσεων, η τρίτη και η τέταρτη ομάδα, προέρχονται από το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο. Οι υπολογισμοί οι οποίοι απαιτούνται είναι εύκολοι, γεγονός το οποίο διευκολύνει και τους μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης. Παρ' όλα αυτά, το γάμα 4 ερώτημα, όπως αντίστοιχα και το δέλτα 2, είναι δύο ερωτήματα τα οποία απαιτούσαν λίγο περισσότερη προσοχή. Σε κάθε περίπτωση, είναι θέματα τα οποία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές των φροντιστήριων ΕΜΗ τα έχουν δει, τα έχουν δουλέψει. Ευχόμαστε σε όλους καλά αποτελέσματα και καλό καλοκαίρι. Θα μείνουμε για λίγο στις πανελλήνιες εξετάσεις. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του εκπαιδευτικού οργανισμού ΟΡΜΗ, τον κύριο Αντώνη Σκιαθά, τον οποίο ευχαριστούμε που είναι μαζί μας απόψε. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Σκιαθά, συνήθως κάθε χρόνο ακούμε ότι βατά ήταν τα θέματα. Φέτος λίγο δυσκολεύτηκαν οι μαθητές, αλλά στην πλειοψηφία τους είναι βατά. Φέτος μπορούμε να μιλήσουμε για μια χρονιά με δύσκολα θέματα στην πλειοψηφία τους. Κοιτάξτε, φέτος έχουμε μια διαφοροποίηση από τις προηγούμενες χρονιές. Και η διαφοροποίηση βρίσκεται στο γεγονός ότι σε κάποια μαθήματα υπήρχε μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι υπήρχε τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή το μάθημα της φυσικής και το μάθημα των μαθηματικών στην τεχνολογική και τη θετική κατεύθυνση, όπως και το μάθημα των αρχαίων και το μάθημα της λογοτεχνίας στην θεωρητική, θα δημιουργήσουν προβλήματα στους μαθητές με αποτέλεσμα να έχουμε δημιουργήσαν προβλήματα και έχουμε χαμηλότερες βαθμολογίες από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι όταν σε κάποια μαθήματα και μάλιστα αυξημένης βαρύτητας όπως είναι τα αρχαία και τα μαθηματικά έχουμε προβλήματα στο θέμα του πόσοι μαθητές περνάνε το 15 και υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που είναι κάτω από 15 ή ακόμα και κάτω από τη βάση, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στις βάσεις. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε στο ότι φέτος το μηχανογραφικό όπως και τις προηγούμενες χρονιές θα διαμορφωθεί όχι μόνο από την βαθμολογία αλλά και από την εντοπιότητα. Λόγω της κρίσης οι μαθητές διαλέγουν τις σχολές που είναι πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους ή αν θέλετε μεταξύ δύο σχολών που μία βρίσκεται στον τόπο κατοικίας τους και η άλλη είναι μακριά, διαλέγουν αυτοί που είναι στον τόπο κατοικίας τους. Άρα διαμορφώνται έτσι και λόγω της ζήτησης και η βάση σε κάθε σχολή. Κύριε Σκαθά, η εικόνα που έχουμε πάντως είναι ότι είναι περισσότερο τα θέματα δύσκολα πέρυσι. Μάλιστα. Είναι περισσότερο δύσκολα. Ήθελα να ρωτήσω, φέτος διαπιστώσαμε όλοι ότι δεν έγιναν λάθη στα θέματα από την πλευρά ότι κατά καιρούς και πέρυσι και προηγούμενες χρονιές είχαμε ενστάσεις μαθητών ότι μπορούσαν να δοθούν δύο λύσεις, ότι ήταν λίγο συγκεκριμένες οι λύσεις που έπρεπε να δοθούν, που μπορούσαν να δοθούν μάλλον. Φέτος δεν παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο, έτσι δεν είναι? Φέτος δεν παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Πιθανότατα το μάθημα της βιολογίας να δημιουργήσει μια τέτοια ένσταση ή της βιοχημίας. Παρ' όλα αυτά όμως έχετε δίκιο, τα θέματα ήταν ολοκληρωμένα όσον αφορά την εκφώνησή τους και τα δεδομένα τους.
Και στα περισσότερα μαθήματα οι μαθητές τα πήγανε σε σχέση με πέρυσι περίπου τα ίδια. Υπάρχουν όμως, όπως σας είπα, 2-3 μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση που θα διαμορφώσουν και την διαφοροποίηση από τα περσινά θέματα. Αυτή ήταν, αν θέλετε, η διαφορά φέτος από τα περσινά θέματα. Οπότε βλέπετε, κύριε Σκαθά, λιγότερους εισακταίους φέτος? Όχι, οι εισακταίοι δεν έχουν να κάνουν με την βαθμολογία. Οι εισακταίοι είναι οι ίδιοι. Εκείνο που διαμορφώνεται είναι η βάση. Και αυτό που θα διαμορφώσει φυσικά είναι το θέλω του κάθε μαθητή. Οι εισακταίοι είναι δεδομένοι από την αρχή, δεν αλλάζουν. Από εκεί πέρα όμως εκείνο που θα παίξει ρόλο είναι το πώς θα φτιάξουν τα μηχανογραφικά τα παιδιά και πώς θα έχουν γράψει. Οι πληροφορίες που έχουμε τώρα από κάποια εξεταστικά κέντρα είναι ότι είναι αρκετά πεσμένες οι βαθμολογίες στο μάθημα της φυσικής, όπως σας είπα, στο μάθημα των μαθηματικών της γενικής της κατεύθυνσης, στο μάθημα των αρχαίων και της λογοτεχνίας και κατά μεγαλύτερο ποσοστό είναι τα προβλήματα, δημιουργούνται προβλήματα βαθμολογικά και στο μάθημα της έκθεσης που έχει να κάνει και με όλες τις κατευθύνσεις. Μάλιστα. Άρα σε αυτή τη φάση βλέπουμε ότι σε 2-3 μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση έχουμε προβλήματα σε σχέση με τους αριστούχους και σαφώς με τους ανθρώπους που γράφουν πάνω από 15 και πάει λέγοντας. Δηλαδή αν έχουμε περισσότερους υποψηφίους κάτω από τη βάση, αυτό σημαίνει ότι θα συμπαρασύρουν σε κάποιες σχολές αυτές τις βαθμολογίες και τις βαθμολογίες και τις βάσεις προς τα κάτω. Μάλιστα, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Λοιπόν, κύριε Σκαθάκη, όπως είπατε σωστά, και η εντοπιότητα θα παίξει μεγάλο ρόλο όπου θα διαμορφώσει διαφορετικές τάσεις στις σχολές και στις επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Φαντάζομαι έχετε επιτυχίες με το. Ναι, σας ακούω. Όπως κάθε χρόνο. Αν θα πρέπει να μου επιτρέψετε ότι για μια ακόμα χρονιά θα είναι πολύ σημαντικό και το θέμα των στρατιωτικών σχολών. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία δίνουν εξετάσεις σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό διαλέγουν τις στρατιωτικές σχολές, δηλαδή τις σχολές εκείνες που δεν χρειάζονται οι γονείς τους να πληρώσουν για να σπουδάσουν και ταυτόχρονα σε αυτές τις σχολές υπάρχει και μια, αν θέλετε, σίγουρη επαγγελματική εξασφάλιση. Σε αυτές τις σχολές για μια ακόμα χρονιά θεωρώ ότι θα έχουμε μεγάλη ζήτηση, άρα με τα συγκεκριμένα θέματα και με τη μεγάλη ζήτηση θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι σχολές. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ μικρότερη η πτώση σε αυτές τις σχολές από ό,τι θα είναι σε άλλες. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Σκαθά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα όμως, αφού σήμερα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το Υπουργείο Παιδείας όπου πραγματοποίησε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Η σημερινή μου επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας είχε ένα συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα. Ήρθα για να πρωτίστως για να συγχαρώ όλους και όλες όσοι συνέβαλαν για μια ακόμη χρονιά ώστε οι γενικές εξετάσεις να διεξαχθούν χωρίς προβλήματα. Πρόκειται για έναν θεσμό που κατά γενική ομολογία είναι ίσως από τους εγκυρότερους και πιο αδιάβλητους θεσμούς του ελληνικού κράτους. Βεβαίως είναι ένας θεσμός που πρέπει να εξετάσουμε, όχι σε ό,τι αφορά την εγκυρότητά του, αλλά να εξετάσουμε αν μπορούμε να τον καλυτερεύσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την διαδικασία αυτή καθ' αυτή. Όλοι γνωρίζουμε πως οι γενικές εξετάσεις σε μια ευαίσθητη ηλικία για τους νέους ανθρώπους της χώρας μας, αγόρια και κορίτσια, είναι μια μεγάλη δοκιμασία. Δείτε σε λίγο. Στις κάλπες αύριο και μεθαύριο επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Κρίσιμη αναμέτρηση για τον κλάδο, τι μπορεί να αλλάξει στις συνθήκες εργασίας. Ζάκυνθος και Κεφαλονιά περιλαμβάνονται σε κατάλογο κορυφαίων τοποθεσιών στην Ελλάδα. Ναυάγιο και Μελισσάνη σαρώνουν στις προτιμήσεις των επαγγελματιών του τουρισμού. Ένα λεπτά μετά τις 9 σε εξέλιξη πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιεν.
Μια σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα λίγο μετά τις 5 στην Κεφαλονιά. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πρωτεύουσα του νησιού, αφού το επίκεντρό του ήταν 9 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Αργοστολίου. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων σύμφωνα με τις μετρήσεις και τα όσα έχουν ανακοινωθεί. Τώρα, ένα ζευγάρι τουριστών από τη Βουλγαρία βρισκόταν εκείνη την ώρα σε σπηλιά στην παραλία του Μύρτου και από την κατολίσθηση υπήρξε ένα ελαφρύ τραυματισμό και για τους δύο. Ο Μιχάλης Ανδρεαδάκης, ο συνάδελφος, είναι μαζί μας. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι η Κεφαλονιά δεν ανησυχεί από τα κουνήματα του σεισμού, έτσι δεν είναι? Όχι, φυσικά είναι συνηθισμένη η Κεφαλονιά. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι και από την πρώτη στιγμή ήταν άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας στη νέα αυτή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε, όπως είπες και εσύ, λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα. Αμέσως λοιπόν στην παραλία του Μύρτου, όπου είχαμε και αυτούς τους δύο ελαφρύς τραυματισμούς των δύο τουριστών από τη Βουλγαρία, έσπευσε η πολιτική προστασία της περιφέρειας, η πυροσβεστική υπηρεσία, το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Να πούμε για τα δύο άτομα, πρόκειται για έναν άντρα 30 ετών και μια γυναίκα 56 ετών, βουλγαρικής καταγωγής. Ο άντρας υπέστη κάποια φλαστικά τραύματα στο κεφάλι, ενώ η γυναίκα υπέστη ένα φλαστικό τραύμα στο χέρι και ένα κάταγμα στο μυρό, όπως μας μετέφεραν από το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονίας, όπου και μεταφέρθηκαν. Δεν υπάρχει φυσικά καμία ανησυχία, αυτό θα πρέπει να το πούμε. Ήταν και άμεση, όπως είπαμε, κινητοποίηση του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας και πέρασε αυτό το περιστατικό. Εντάξει, θα μπορούσαν να τραυματιστούν οποιαδήποτε άλλη στιγμή ούτως ή άλλως. Το ευχάριστο είναι ότι δεν υπάρχει ανησυχία. Σύμφωνα και με τις δικές μας πληροφορίες, και ο κύριος Λέκας δήλωσε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρακολουθούμε, αλλά είναι σε συνέχεια με τους σεισμούς του Ιανουαρίου του 2014. Οπότε δεν το συνδέει με ανησυχία ούτως ή άλλως. Έτσι ακριβώς. Αυτά, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το κατόφλι των δικαστηρίων πέρασαν το πρωί 10 επιχειρηματίες που είχαν προσαχθεί στην αστυνομία το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στο πλαίσιο της σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας για επέκταση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Ηφαίστου στην Πάτρα. Οι καταστηματάρχες κρίθηκαν αθώοι από το δικαστήριο, ενώ κάποιοι άλλοι ζήτησαν αναβολή και η υπόθεσή τους θα εκδικαστεί το επόμενο διάστημα. Οι καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται στην οδό Ηφαίστου το Σάββατο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, όπου παραπέμφθηκαν σε δίκη η οποία έχει οριστεί για σήμερα το πρωί. Ένας από τους καταστηματάρχες της οδού, ο Ανδρέας Μπυρμπίλης, δήλωσε προσβλημένος από την αυτόφορη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την αστυνομία. Να συλληφθώ και να περάσω, να μου βγάλουν αποτυπώματα όσον αφορά το να με δουν σαν εγκληματίας, νομίζω ότι εμένα προσωπικά με προσβάλλει. Θεωρώ ότι τα καθίσματα δεν πιάνεται στο να έχω κάνει έγκλημα. Δεν έγινε κάτι εσκεμμένα, υπήρχε πολλή δουλειά τη συγκεκριμένη μέρα και αναγκαστήκαμε μόνοι πελάτες, βγάζανε κάποια καθίσματα απ' έξω από μόνοι της και αυτό κατηγορήθηκε ότι ήταν παράνομο από την αστυνομία για το υγειονομικό που ήρθε. Το παρόν στα δικαστήρια έδωσε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής της Πάτρας, Γιώργος Κοντοπούλης, ο οποίος για ακόμη μια φορά επεσήμανε ότι θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε και οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, αλλά και οι κάτοικοι να μην ενοχλούνται, όπως συμβαίνει και στην πλάκα της Αθήνας. Εννοείται ότι εκεί που είναι τα μαγαζιά ζουν κάτοικοι και εννοείται ότι εκεί που ζουν οι κάτοικοι υπάρχουν μαγαζιά. Θα πρέπει να βρεθούν οι όροι. Ο Δήμος γνωρίζει και ξέρει ότι μπορεί να φτιάξει κανονιστική κατά περίπτωση, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια λύση, να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να βρούμε μια λύση συνύπαρξης, αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ μας. Εγώ προσωπικά έχω και άδεια για τα πεζοκαθίσματα και άδειες μουσικές και το οτιδήποτε. Δεν είμαστε παράνομοι, απλά βγάζουμε το μεροκάματός μας. Να αναφέρουμε ότι οι κάτοικοι της οδού Ηφαίστου και των γειτονικών οδών είχαν προσφύγει στις αρχές διαμαρτυρόμενοι για εχορύπανση και παράνομη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον πεζόδρομο εκτός των προβλεπόμενων ορίων εκ του νόμου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο εισαγγελέας πρωτοδικών της πόλης να δώσει εντολή στην Ελλάς για να προχωρήσουν συστατικούς ελέγχους και συλλήψεις σε περίπτωση παραβάσεων. Κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το βράδυ της περασμένης Παρασκευής να οδηγηθούν στο αστυνομικό μέγρο της οδού Ερμού 10 επιχειρηματίες. Πάμε τώρα στην περιοχή της Ηλίας και ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά στην υγεία. Έτοιμη να κατεβάσει ρολά είναι ολόκληρη η πόλη της Αμαλιάδας σε περίπτωση που ισχύσει η απόφαση της υγειονομικής περιφέρειας για κλείσιμο της μευτικής γυναικολογικής κλινικής του νοσοκομείου της πόλης και σύμπτυξή της με αυτή του πύργου.
Με πρόταση του Δημάρχου Ήλιδας Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, η πόλη της Αμαλιάδας είναι έτοιμη να νεκρώσει στην περίπτωση που δεν αρθεί η απόφαση της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ για την προσωρινή σύμπτυξη της μαιευτικής γυναικολογικής κλινικής του νοσοκομείου της πόλης με αυτή του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου. Αυτό διεμήνησε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όπου το κλίμα υπήρξε οξυμένο σε πολλές περιπτώσεις μεταξύ γιατρών και φορέων. Ο πρόεδρος των εργαζομένων, Βασίλης Μιχαλόπουλος, άνοιξε τη συζήτηση κάνοντας ενημέρωση για τα όσα έχουν προηγηθεί μέχρι την απόφαση της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της κλινικής και εξέφρασε τους φόβους που υπάρχουν πως θα ζητηθεί να κλείσουν και άλλα τμήματα του νοσοκομείου της Αμαλιάδας, επαναλαμβάνοντας την πεποίθηση πως υπάρχει σχέδιο υποβάθμισής του με στόχο το οριστικό κλείσιμό του. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν χωρίς να αποφευθούν οι εντάσεις ή τοπικοί φορείς. Δεν μπορεί αυτό το νοσοκομείο να σηκώσει το βάρος όλων αυτών των αναγκών που έχει ο νομοσυλίες. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να δούμε πώς θα οργανώσουμε και πώς θα λειτουργήσουμε αυτά τα νοσοκομεία που ήδη υπάρχουν. Με το Υπουργείο, με το Διευθυντή του Υπουργού, τον κύριο Δεδραμή και τον Γενικό Γραμματέα που μίλησα, η απάντηση ήταν ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό να κλείσουμε την κλινική. Μία προσωρινή αναστολή. Και γιατί έχουμε την προσωρινή αναστολή και δεν περιμέναμε 10 μέρες να τελειώσουν οι αναρωτικές, και αφού τελειώσουν οι αναρωτικές, τότε να καθίσουμε και το συζητήσουμε. Και ανάλογα με την απάντηση θα κλείσουμε και το Δήμο. Θα κλείσουμε την πόλη. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να κλείσουν το νοσοκομείο. Να αποτραπεί αυτό εν τη γενέση του κόντρα στην άρρωστη λογική που λέει ότι αν αυτό δεν θα υπάρξει, το άλλο θα γίνει καλύτερο. Δεν θα γίνει καλύτερο. Όλα τα ευρωπαϊκά στάνταρ και τα αποδεικνύει και η μελέτη αυτή που σας είπα και όλες οι άλλες λένε ότι αυτός ο νομός με τον πληθυσμό που έχει χρειάζεται περίπου 350 κρεβάτια. Εντάξει, πρέπει να πιέσουμε και πρέπει να ζητήσουμε και τις ευθύνες της ανάλογης. Και να μην ξεχνάμε τώρα, αν υπήρξε μια κακοδιοίκηση, να το πω, εν πάση περιπτώσει, δεν μπόρεσαν να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Εντάξει, μην ξεχνάμε και τα καραγκιοζηλίκια που έγιναν εδώ πέρα με την πτέρυγα, τα εγγένεια και όλα αυτά τα πράγματα. Σε πήραν και όλοι θέση εδώ πέρα. Και αργότερα ο κ. Χριστοδουλόπουλος, ο Δήμος δηλαδή, πλήρωνε τις φορολογικές να ξαναπάνε τα κρεβάτια του νοσοκομείου, στο νοσοκομείο του Πύργου. Το θέμα είναι, εγώ ακούω, δεν έφερα, ακούσε και απαντάω. Ακούω και απαντάω. Το θέμα είναι, επί του πρακτέου αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε σε μία πράξη. Πράξη κλεισίματος της μαιευτικής κλινικής. Τι νοσοκομείο θέλουμε, όταν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρωτοβάθμια περίδραψη? Δεν υπάρχει στον νομό. Μιλάμε για ένα νοσοκομείο, ότι ο καθένας μπορεί να περνάει την πόρτα, θα του παίρνουν την πίεση. Συγγνώμη, το νοσοκομείο, το δεύτερο βάθμιο, δεν είναι ούτε για να γράφει φάρμακα, ούτε για να παίρνουν την πίεση. Το κεντρικό θέμα είναι όμως, στον λεγόμενο υγειονομικό χάρτη της περιφέρειάς μας, το νοσοκομείο της Αμαλιάδας είναι νοσοκομείο δευτεροβάθμιας περίθαλψης ή είναι πρωτοβάθμια περίθαλψης κέντρο υγείας? Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Ποιο είναι το κριτήριό μας? Ένα και μόνο, η υγεία των πολιτών, των γυναικών είναι προκειμένου, μιας και μιλάμε για γυναικολογική κλινική. Αυτό είναι το κριτήριο. Αν αυτό απαιτεί την α κίνηση, πρέπει να γίνει η α κίνηση. Αν αυτό απαιτεί τη β κίνηση, να γίνει η β κίνηση. Και αυτό προσέξτε, δεν το πει ο βουλευτής, δεν το πει ο εμπορικός σύλλογος της Αμαλιάδας ή ο εμπορικός σύλλογος του Πύργου. Αυτό είναι θέμα των φορέων της υγείας. Και επιτρέψτε να σας διαβεβαιώσω λοιπόν εδώ ότι στον υγειονομικό χάρτη της υγείας το νοσοκομείο της Αμαλιάδας έχει θέση ως δευτεροβάθμια μονάδα παροχής υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Τρίτης υπήρξε ευνηδιαστική επίσκεψη των φορέων της Αμαλιάδας στο διοικητή της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ. Εκεί συζητήθηκε το θέμα, δεν έγινε άρση της απόφασης, όμως υπήρξε δέσμευση να επανεξεταστεί το ζήτημα και να καταρτιστεί πρόγραμμα εφημεριών μόλις επιστρέψουν οι γιατροί από τις αναρωτικές τους άδειες. Με διασυρμό κινδυνεύει για μια ακόμη φορά η Ζάκυνθος εις βάρος ατόμων με αναπηρία μετά την απόφαση του Δήμου να συγκεντρώσει υπογραφές κατοίκων για την απομάκρυνση κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία από την περιοχή Καλυπάδο και να μετατρέψει το κτίριο σε κοινοτικό γραφείο. Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει ο εξωστρακισμός του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία από το Καλυπάδο της Ζακύνθου μετά την απόφαση του Δήμου να χρησιμοποιηθεί το κτίριο ως κοινοτικό γραφείο. Το κέντρο έχει λάβει μάλιστα το όνομα Ιωάννης Βαρδακαστάνης, προς τιμή του Ζακύνθιου Προέδρου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.
Η απόφαση για αλλαγή χρήσης ελήφθη από το Δήμαρχο Ζακύνθου Παύλο Κολοκοτσά μετά τη συγκέντρωση υπογραφών από τους κατοίκους της περιοχής που διαφωνούν με την εγκατάσταση εκεί του κέντρου. Η αρατσιστική απόφαση μετά από παραπλάνηση των κατοίκων κάνει λόγο το Σωματείο ΑΜΕΑ Ζακύνθου υποπολάρει. Και μετά κάναμε ένα αίτημα στο Υπουργείο να μας δώσει λεφτά. Μας είπε: κάντε προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο. Εμείς στο Δήμο δεν δίνουμε λεφτά γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Και ιδίως στο Δήμο Ζακυνθίων, ο οποίος είναι καταχρεωμένος. Λοιπόν, κάναμε προγραμματική σύμβαση για να διασφαλίσουμε και εμείς και το χώρο και τα συμφέροντά μας. Παραχωρήθηκε το κτίριο αυτό στην κοινοφελή επιχείρηση και προχωρήσαμε λοιπόν να πάρουμε τα χρήματα. Εγκρίθηκαν τα χρήματα αυτά, τα έχει τώρα το σωματείο, μπορεί να αποπλήρωσε τον εργολάβο. Το κτίριο πληρεί όλες τις προδιαγραφές για τη φιλοξενία παιδιών με ειδικές ανάγκες. Και τώρα που φτάσαμε και βρήκαν οι άνθρωποι εδώ το κτίριο έτοιμο, σου λέει: ευκαιρία είναι να μην έρθουν ανάπηροι στον τόπο μας, στο χωριό μας. Και ευκαιρία είναι, μια που είναι καινούργια, να το πάρουμε εμείς. Ο Σύλλογος Υποπολάρη μάλιστα παρομοιάζει την περίπτωση αυτή με το διασυρμό της Ζακύνθου σε βάρος ατόμων με αναπηρία πριν λίγα χρόνια με τα περίφημα επιδόματα τυφλότητας. Οι τυφλοί μαϊμούδες λοιπόν προχώρησαν και ανδρώθηκαν με την βοήθεια της πολιτικής ηγεσίας, της τότε πολιτικής ηγεσίας του τόπου. Τώρα πάει να γίνει το ίδιο με το θέμα το ρατσιστικό των ατόμων με αναπηρία στη Ζάκυνθο. Για την κίνηση αυτή του Δήμου εξέδωσε ανακοίνωση η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, με την οποία ενημερώνει το σύνολο των τοπικών αρχών και φτάνει σε ανώτερο κυβερνητικό επίπεδο μέχρι την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής αλλά και τα διεθνή φόρα. Να αλλάξουμε θέμα. Στις κάλπες θα βρεθούν αύριο και μεθαύριο επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Το επάγγελμα με τη χαμένη αξιοπιστία αλλά και αξιοπρέπεια ψάχνει την ταυτότητά του αλλά και την επιβίωσή του. Τώρα, το τι μπορεί να αλλάξει με το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών, θα το συζητήσουμε με τη συνάδελφο δημοσιογράφο Νανά Νταουντάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ, την οποία σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε μαζί μας. Η κυρία Νταουντάκη είναι ήδη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ και έχει πολύ τεκμηριωμένη συνήθως άποψη για το επάγγελμα των δημοσιογράφων αλλά και για το τι μπορεί να αλλάξει τις επόμενες ημέρες μέσα από αυτή την εκλογική διαδικασία. Την έχουμε τώρα την κυρία Νταουντάκη. Νανά, καλησπέρα, επέτρεψέ μου τον ενικό. Βεβαίως, Τάσο. Λοιπόν, έχουμε τις εκλογές των δημοσιογράφων, των επαγγελματιών δημοσιογράφων. Διαβάζω ένα πολύ όμορφο σχόλιο στους μαχόμενους δημοσιογράφους στην ιστοσελίδα που λέει πώς να μιλήσει για τα προβλήματα δημοσιογραφίας σε μια χώρα που είναι όμηρος τερατωδών ξένων οικονομικών πολιτικών συμφερόντων. Και πώς να μιλήσει για τα προβλήματα της δημοσιογραφίας σε μια χώρα που μαστίζεται από την οικονομική κρίση και που γνωρίζουμε ότι πολλοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι δεν είναι και ότι καλύτερο. Κοίτα, αυτό το δεύτερο θα το αφήσω στην πάντα, γιατί είναι μια άλλη κατηγορία. Θα το μιλήσουμε γι' αυτό, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε για το πρώτο. Είναι και μεγάλη συζήτηση. Ναι, είναι μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση, γιατί νομίζω παίρνει μπάλα όλους τους δημοσιογράφους αυτό που βλέπει ο κόσμος, κάποια συγκεκριμένα δείγματα, όχι όλα, και μιλάει για όλους τους δημοσιογράφους. Δεν πιστεύω εγώ ότι είναι έτσι οι δημοσιογράφοι. Αλλά ας μιλήσουμε για το πρώτο που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πράγματι, ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι ρημαγμένη, έτσι. Έχουμε ανεργούς, έχουμε ανθρώπους που ζουν σε κουτιά, ανθρώπους που δεν έχουν να ζήσουν, ανθρώπους που δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Τώρα, μέσα σε αυτό, πώς να μιλήσεις εσύ μόνο για το δικό σου τον κλάδο? Ακριβώς. Τι να πεις που δεν το ξέρει όλος ο κόσμος? Εν τούτης, κάθε κλάδος οφείλει να μιλάει γι' αυτό, γιατί όλοι μαζί οι κλάδοι συνθέτουν αυτή την εικόνα της Ελλάδας. Και ο κλάδος των δημοσιογράφων έχει πληγεί από τους πρώτους και πάρα πολύ βαριά. Δηλαδή, θυμηθείτε, όχι εσείς οι δημοσιογράφοι, αυτοί που μας ακούνε, πόσα μέσα που ξέρατε δεν υπάρχουν πια. Θυμηθείτε το Alter. Θυμηθείτε την Ελευθεροτυπία. Θυμηθείτε το μαύρο της ΕΡΤ που ευτυχώς τώρα ξανανοίγει, έτσι. Το έχετε ζήσει και εσείς εκεί στη Ζάκυνθο, το έχουμε ζήσει σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Και στην Αχαΐα και στον Πύργο, παντού. Ναι. Θυμηθείτε και άλλες εφημερίδες, ο Ελεύθερος, η Απογευματινή. Είναι τόσα μέσα που έχουν κλείσει και δεν υπάρχουν, όπως και επιχειρήσεις βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στην ΕΣΥΑ, δηλαδή την μεγαλύτερη ένωση δημοσιογράφων της χώρας, στον ομό Αττικής, είναι 6.000 μέλη. Από αυτά, πάνω από τα μισά μέλη μας είναι είτε άνεργα, ίσως πάνω από τα μισά ίσως είμαι ποιητής, δηλαδή μπορεί να είναι και το 70%,
είναι είτε άνεργοι, δηλαδή πραγματικά άνεργοι που έχουν απολυθεί, έχουν χάσει τη δουλειά τους και δεν δουλεύουν, και είναι και άλλοι που είναι σαν άνεργοι, γιατί είναι απλήρωτοι ή γιατί δουλεύουν σε όπου βρούνε, αν είναι τυχεροί να τους πληρώνουν την ασφάλιση, αν δεν είναι τυχεροί να τους δίνουν ελάχιστα χρήματα ίσα ίσα για να κυκλοφορούν. Τώρα τι μπορούμε να περιμένουμε να από τις επερχόμενες εκλογές, μπορεί να αλλάξει κάτι? Στο σωματείο μας. Mm-hmm. Αχ, θα θέλαμε το πάρα ελπίζεις. Πολύ να αλλάξει κάτι. Δυστυχώς, τουλάχιστον εγώ είμαι από αυτούς που ονειρεύονται σωματεία εργαζομένων και όχι μόνο δημοσιογράφων, απλώς ανήκω σε ένα σωματείο συγκεκριμένο, τα οποία σωματεία θα υπερασπίζονται πραγματικά τους εργαζόμενους, τα οποία θα δίνουν μάχες για να έχουν όλα τα μέλη τους και τα μη μέλη τους, αυτά που ανήκουν στο χώρο τους, δουλειά, αξιοπρεπείς αμοιβές, να κάποια στιγμή να μπορούν να μπουν στη σύνταξη, να ζήσουν τις οικογένειές τους. Δεν το έχουμε αυτό το σωματείο. Δεν το έχουμε. Κάτι που περιμένεις να γίνει με τις... Το επιδιώκουμε. Ναι. Το επιδιώκουμε. Εγώ ανήκω σε μια παράταξη, λέγεται Μαχόμενη Δημοσιογράφη, η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό και είναι διαπιστωμένο διαχρονικά, είναι ότι η άποψή μας είναι ότι τα κόμματα δεν έχουν δουλειά στο συνδικαλισμό. Δεν είμαστε απολύτικοι. Αντίθετα, είμαστε ιδιαίτερα πολιτικοποιημένοι. Θα το δείτε αυτό άμα διαβάσετε και τις ανακοινώσεις μας και τα άρθρα των συναδέλφων. Αλλά θεωρούμε ότι τα κόμματα είναι για τη Βουλή. Στο συνδικαλισμό πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι να ενδιαφέρονται μόνο για τα προβλήματα των εργαζόμενων, βέβαια σε ένα πολιτικό πλαίσιο με πολιτικές θέσεις, αλλά όχι κομματικές, να μην έρχονται με τη γραμμή και αυτή η γραμμή να επακούει σε συμφέροντα άλλα και όχι αυτά των εργαζόμενων. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό τέτοιο δικό μας. Και εμείς λοιπόν αγωνιζόμαστε χωρίς να έχουμε κανένα κόμμα από πίσω, δεν θέλουμε. Ο καθένας είναι ό,τι είναι, ψηφίζει ό,τι ψηφίζει. Δεν... Όχι κομματική γραμμή λοιπόν. Δεν έτσι. Υπάρχει κομματική και όχι γραμμή. Εξάρτηση από κόμματα. Είναι το ένα. Πρώτον. Δεύτερον, κανείς από εμάς δεν χρησιμοποιεί αυτή τη δουλειά του συνδικαλιστή ή της συνδικαλιστικής ενασχόλησης, γιατί δεν εκλέγονται όλοι βέβαια, για να αποκομίσει άλλα ωφέλη. Δηλαδή να το χρησιμοποιήσει σαν βήμα για να πάει στην πολιτική. Κάτι που το έχουμε δει να συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Και όχι πολύ μόνο συχνά. Στο δικό μας το σωματείο. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι αναδείχθηκαν συνδικαλιστικά, το αξιοποίησαν, επένδυσαν και μετά μπήκαν στην πολιτική και ξέχασαν το συνδικαλισμό. Σωστά. Ξέχασαν τα δικαιώματα των εργαζόμενων, ξέχασαν τι σημαίνει να δουλεύει. Άλλαξαν θέση, άλλαξαν σκοπιά και έβλεπαν και διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ θα είμαι πιο αυστηρή, μεταλλάχτηκαν. Μεταλλάχτηκαν. Νανάντα Οντάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή στο δελτίο μας απόψε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ και καλή δύναμη βέβαια στον αγώνα. Να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Στον λαμπρό εσπερινό για την εορτή του Αγίου Πνεύματος, στο ιερό ναό Αγίας Τριάδος, στο Εγάλεο, χωροστάτησε ο νέος Μητροπολίτης Κεφαλινίας, κ. Γεράσιμος, για πρώτη φορά μετά τη χειροτονία του. Μάλιστα, στη λιτανία της ιεράς εικόνας που ακολούθησε, ο νέος ποιμενάρχης του νησιού έγινε για μια ακόμη φορά δέκτης της μεγάλης αγάπης του κόσμου. Ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδος στο Εγάλεο ήταν ουσιαστικά ο πρώτος σταθμός του νέου Μητροπολίτη Κεφαλινίας κύριου Γεράσιμου μετά τη χειροτονία του, όπου χωροστάτησε στο λαμπρό εσπερινό για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Το παρόν έδωσαν πλήθος πιστών και κληρικών, ανάμεσά τους και ο Μητροπολίτης Νικαίας κύριος Αλέξιος, ο οποίος κατάγεται από το νησί της Κεφαλονιάς και σε ένδειξη σεβασμού και αγάπης, προσέφερε στο νέο ποιμενάρχη του νησιού ένα αρχιερατικό εγκόλπιο με την εικόνα του Αγίου Γεράσιμου. Πολλά τα έντυσαν και ευλογημένοι. Αμέσως μετά, ακολούθησε μεγαλοπρεπής λιτανία στους δρόμους γύρω από τον Ιερό Ναό, με τον κόσμο να ρένει με ροδοπέταλα την Ιερά εικόνα και τους αρχιερείς. Μπράβο,
Μόλις ολοκληρώθηκε η λιτανία, στα προπήλαια του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος, ο Μητροπολίτης Κεφαλαινίας ευχαρίστησε τους πιστούς για την αγάπη τους και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το έργο που επιτελεί ο Μητροπολίτης Νικαίας. Δεν τολμώ να πω ευχαριστώ. Όταν είναι κάποιος σαν και σας άρχοντας, βλέπει τους Ιουδανούς στο ίδιο ύψος. Όταν είναι κάποιος ευγενής όπως εσείς, δίνετε τιμή σε εμάς που την αξίζουμε. Είναι σε όλους γνωστή η μεγάλη αγάπη σας. Και η αγάπη σας πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Μοιράζει η αγάπη σας. Όχι μόνο δέματα και τρόφιμα και χρήματα και ενδιαφέρον και στοργή και πατρότητα, αλλά χαρίζει και σε εμάς, τους ελαχίστους, την τόση πατρικότητά σας. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της λιτανίας, δεκάδες ήταν οι πιστοί που θέλησαν να λάβουν την ευλογία του νέου Μητροπολίτη Κεφαλαινίας και παράλληλα το συνεχάρισαν για την εκλογή του, αναφωνώντας άξιος. Δεν σταματούν τα νησιά του Ιωνίου να συμπεριλαμβάνονται σε καταλόγους προς επίδοξους επισκέπτες της χώρας μας. Άλλοτε για τη φυσική τους ομορφιά, άλλοτε για το περιβαλλοντικό, ιστορικό ή αρχαιολογικό τους ενδιαφέρον, τα Επτάνησα δεν λείπουν από κανένα κατάλογο. Για μία ακόμη φορά, Ζάκυνθος και Κεφαλονιά περιλαμβάνονται σε κατάλογο κορυφαίων τοποθεσιών στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά πρόκειται για λίστα του οικονομικού blog των hedge funds insidemonkey.com που συγκεντρώνει 11 τοποθεσίες στην Ελλάδα, όμορφες και ασφαλείς. Στην τρίτη θέση αυτής της λίστας βρίσκεται η Ζάκυνθος και το Ναυάγιο, ενώ στην ένατη θέση συναντάμε το σπήλαιο της Μελισσάνης στην Κεφαλονιά. Το άρθρο παροτρύνει τα μέλη και τους αναγνώστες του blog να επισκεφθούν οπωσδήποτε αυτές τις τοποθεσίες και η καθεμία συνοδεύεται από μία χαρακτηριστική φωτογραφία και ένα ενημερωτικό κείμενο. Να τι αναφέρεται για το Ναυάγιο. Ένα μικρό νησί στο Ιόνιο, η Ζάκυνθος, είναι διάσημο για τη ζωντανή νυχτερινή του διασκέδαση, τις χελώνες καρέτα-καρέτα και τις υπέροχες αμμουδιές της. Το Ναυάγιο ονομάστηκε έτσι γιατί το 1983 λαθρέμποροι, επιχειρώντας να περάσουν ένα φορτίο τσιγάρων, αναγκάστηκαν να καταλήψουν το πλοίο όταν τους εντόπισαν οι αρχές. Σήμερα είναι μια παγκόσμια γνωστή παραλία, ενθουσιάζοντας χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι. Για τη Μελισσάνη το άρθρο γράφει. Πρόκειται για μεγάλο σπήλαιο στις ανατολικές ακτές του νησιού, με εσωτερική λίμνη και δέντρα ολόγυρά της. Αυτό το εξαίσιο θαύμα της φύσης ελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Όταν ο ήλιος ρίχνει τις ακτίνες του στη λίμνη, το μεσημέρι, το μέρος πλημμυρίζει από ένα εκτυφλωτικό γαλάζιο φως, μια εντυπωσιακή εμπειρία. Το φαινόμενο φωτογραφίζεται εκατοντάδες φορές κάθε μέρα από τους επισκέπτες. Η συγκεκριμένη ανάρτηση περιγράφει την Ελλάδα σαν μια χώρα με περισσότερα από 4.000 νησιά, με ζεστό κλίμα και υπέροχες θάλασσες και παραλίες. Οι υπόλοιπες τοποθεσίες της λίστας είναι ο Παρθενώνας στην πρώτη θέση και ακολουθούν η Σαντορίνη, η Ήδρα, η Ρόδος, το Πήλιο, τα Μετέωρα, η Δελφή, το Φαράγγι της Σαμαριάς και το Άγιο Όρος. Πάμε τώρα και σε μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Για μείωση ομάδων σε Super League και Football League έκανε λόγο ο πρόεδρος της πρώτης εθνικής κατηγορίας Γιώργος Μποροβίλος. Ο ισχυρός άνδρας του Αστέρα Τρίπολης τόνισε ότι εκτός από την Super League που θα ξεκινήσει με 16 ομάδες και η Β' Εθνική θα ήταν καλό να πέσει στα ίδια επίπεδα εν ευθέτω χρόνου. Να σημειώσουμε ότι για την επόμενη αγωνιστική περίοδο υπάρχει περίπτωση οι σύλλογοι που θα μετέχουν στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία να φτάσουν στους 20. Εν τω μεταξύ, αύριο έχει φουλ αγωνιστική δράση καθώς για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League ο Αστέρας Τρίπολης στις 6 και 4 δοκιμάζεται στην έδρα του Παναθηναϊκού και θέλει το θετικό αποτέλεσμα για να πλησιάσει στην κατάληψη της δεύτερης θέσης. Στην Football League και στον όμιλο της Ανόδου, η Παναχαϊκή μετά την καλή εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ θα ταξιδέψει στον Βόλο, όπου θα αντιμετωπίσει για την 8η αγωνιστική τον τοπικό Ολυμπιακό. Στα γκρουπ για τα play-out της Β' Εθνικής και στον Νότο, ο Πανεγιάλιος υποδέχεται την Ερμιονίδα στις 5 και θα είναι μια καθοριστική αναμέτρηση για την παραμονή του στην κατηγορία, αφού με νίκη θα πλησιάσει τον στόχο του. Εξίσου σημαντικό είναι και το παιχνίδι για τον ΑΠ Ζάκυνθος στον Βόρειο Όμιλο, με τον Τρίναβο την ίδια ώρα. Με τους κενοκίτρινους να θέλουν να κάνουν το 2-2 μετά το εντός έδρας τρίποντο κόντρα στον Αιγινιακό. Είναι χαρακτηριστικό της κρισιμότητας του συγκεκριμένου αγώνα για τους νησιώτες το γεγονός ότι σε περίπτωση νίκης θα βρεθούν με το ένα πόδι στη Β' Εθνική και της επόμενης περίοδου. Να πούμε κλείνοντας ότι όπως έγινε γνωστό σήμερα το απόγευμα, ο Ζεπ Μπλάτερ, ο πρόεδρος της FIFA, πήρε την απόφαση και παραιτήθηκε λίγες ημέρες μετά τη νίκη του για πέμπτη φορά.
στις εκλογές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Να θυμίσουμε ότι δύο μέρες πριν τις εκλογές ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο με τη συλλήψη των μελών του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δωροδοκίες και όλα αυτά. Το δελτίο μας εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο καιρού. Αμέσως μετά η εκπομπή Προκλήσεις με τον Βασίλη Μούτσιο. Ακολουθεί η εκπομπή European Steps με τον Σπύρο Καμπιώτη. Στη συνέχεια το επόμενο προγραμματισμένο δελτίο του Ιόνια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.